Μια φορά για ένα καιρό ήταν ένα σπίτι που έτρεχε. Και όλοι μέσα σε αυτό το σπίτι κλαίνουν. Και όπως λέει και ένας άλλος αφηγητής, φίλος μου Γιώργος ο Ιωάννου, λέει, ποιος από εμάς δεν έχει ζήσει κάποια στιγμή τη ζωή του μέσα σε ένα σπίτι που κλαίει. Μέσα σε αυτό το σπίτι όλοι κλαίγανε, γιατί το Αρχοντόπουλο είχε ξεχάσει τα πάντα και δεν θυμόταν τίποτα. Ο σκύλος λέει του σπιτιού ήταν μπροστά στο πατάκι έξω από την πόρτα. Ήμουν ζούντα το κουμπισμένο στα προσκυνά του τα ποδάρια και τα μάτια του βουρκωμένα. Ο υπηρέτης του σπιτιού, με το ένα χέρι να κάνει τις δουλειές του και μετά όλα να κατέτα τα κρυά του. Μη λερώσουν τα πατώματα που σου κάνεις. Ο κύριος του σπαθιού, του σπιτιού, ακουμπισμένος σε μια καρέκλα στη βιβλιοθήκη του. Να διαβάζει τα βιβλία του και να έχει τα μαντιλάκια του για να κρατάει τα κλάματα. Και τα Αρχοντόπουλο λέει απάνω, στο δωμάτιό του, καθισμένο. Εκεί στη γωνιά του κρεβατιού του. Με ένα κουβά ανάμεσα από τα ποδάρια του για να μαζεύει τα δάκρυά του. Και το χέρι του σφιγμένο γροθιά. Αυτό το σπίτι λέει μέχρι και τα πουλιά τα αποφεύγαν, γιατί σαν περνάνε από πάνω κλαίγανε. Σε αυτό το σπίτι ένα πρωί χτύπησε η πόρτα. Ο υπηρέτης κούμπησε τα δάκρυά του, άνοιξε και εκεί στεκόταν ένα κορίτσι αδύνατο, σαν ψίχυρο στο ανέμο. Τα πόδια του γυμνάκια λασπωμένα. Τα ρούχα του σκισμένα. Τα μαλλιά του μπερδεμένα, βρώμικα. Τι θες, κόρη μου, της είπε. Ήρθα για να κάνω το παιδί που κλαίει να σταματήσει τα κλάματα. Την πήρε ο υπηρέτης και την άφησε απέναντι από τον κύριο του σπιτιού. Την κοίταξε αυτός από πάνω μέχρι κάτω. Κόρη μου, της είπε. Έχουν έρθει πολλές. Όλες προσπάθησαν να κάνουν το γιο μου να σταματήσει τα δάκρυα και δεν τα κατάφερε καμία. Έχεις και εσύ δικαίωμα να προσπαθήσεις. Ξέρεις, άλλες ερχόντουσαν και φέρνανε μαζί τους μουσικάντιδες. Μα δεν τα καταφέρνανε. Άλλες πάλι του κάνανε ερωτικά παιχνίδια. Άλλες την άνοιξη τον βγάζαν έξω. Να ζεσταθεί από τον ήλιο να ακούσει τα πουλιά που τη λαϊδάνε. Καμιά δεν κατάφερε να σταμάτησε ένα δάκρυ να τρέχει από τα μάτια του. Έχεις και εσύ δικαίωμα να προσπαθήσεις. Την ανεβάσαν απάνω, της βάλανε μια καρέκλα και κάθισε απέναντι από το παιδί που ήταν καθισμένο με το κουβά ανάμεσα στα ποδάρια του και το χέρι γροθιά. Σαν μείναν μόνοι, το κοίταξε και του είπε: Δεν τρέπεσε, μωρέ, καθόλου. Έξω ο κόσμος έχει βάσανα. Έξω υπάρχει φτώχεια, υπάρχει πείνα. Και οι άνθρωποι δεν κάθονται να κλαίνε. Προσπαθούν. Είσαι μέσα σε ένα αρχοντικό και όλοι κλαίνε για σένα. Και κάθεσαι κι εσύ και κλαις. Δεν πειράζει όμως, μωρέ, του λέει. Θα σου πω εγώ ένα παραμύθι. Και αν σταματήσω έστω και ένα δάκρυ από τα μάτια σου, κάτι θα έχω καταφέρει. Yeah.
Και το κορίτσι με τα γυμνά τα πόδια, τα λερωμένα, τα αδύνατα. Ξεκίνησε να λέει ένα παραμύθι στο αγόρι που στα χέρια του. Μια φορά και ένα καιρό λέει υπήρχαν δύο γυναίκες. Μάνα και κόρη που ήταν φτωχές πολύ. Ήταν τόσο φτωχές που μοιράζονταν το ίδιο αχυρένιο στρώμα. Η Μαριό, έτσι λέγανε το κορίτσι, ένα βράδυ είδε όνειρο μεγάλο στον ύπνο. Είδε, λέει, ένα γέροντα, σεβάσμιο και σοφό, που της έλεγε: Μαριό, δεν είναι εδώ πέρα η τύχη σου, δεν είναι εδώ η μοίρα σου. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Η τύχη σου είναι μακριά. Είναι πάνω σε ένα λόφο, είναι ένα δέντρο γυμνό που έχει 7 μονάχα κλαδιά. Και πάνω σε κάθε κλαδί κρέμεται και από ένα φύλλο. Πόσο και αν περνάει ο χρόνος, αυτά τα φύλλα μήτε μεγαλώνουν, μήτε πέφτουν ποτέ. Κι είναι η τύχη σου, Μαριό, κι να πας και να τη βρεις. Σαν ξύπνηση, Μαριό, έπιασε τη μάνα της και της είπε το όνειρό της. Και αυτή της είπε: Κόρη μου, σαν ονειρεύτηκες ότι θα ταξιδέψεις μακριά και θα με παρατήσεις, κυρία γυναίκα μόνη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχεις την ευχή μου και σου δίνω μια ορμήνια μόνο. Έξω στον κόσμο που θα πας, τα πράγματα που θα συναντάς, θα είναι περίεργα. Υπάρχουν πολλά περίεργα στον κόσμο. Για ό,τι βλέπεις και δεν καταλαβαίνεις, να μην ρωτάς, Μαριό. Πιάσε το χρόνο και θα σου εξηγήσει. Οι δύο γυναίκες φιλήθηκαν, έδωσε η μάνα στην κόρη μια χορτόπιτα που είχε φτιάξει και χωρίσε την δρόμη. Η Μαριό άρχισε να πηγαίνει σε χωριά και πολιτείες. Έναν ολάκερο μήνα έτρεχε, περπατούσε και έψαχνε να βρει. Που είναι αυτό το δέντρο, με τα 7 κλαδιά και τα 7 τα φύλλα. Όποιον και αρρώνταγε όμως δεν ήξερε κανείς. Και έτσι βρέθηκε σε τόπους ξένους, μακρινούς. Ένα δεύτερο ολάκερο μήνα περπάταγε το κορίτσι. Τα παπούτσια της είχαν λιώσει. Τα ρούχα της είχαν σκιστεί. Και όποιον κανέβησε και τον ρώταγε. Εσείς πήρε τα μοντέλο κορίτσι για να ανοιχτούν αυτό το δέντρο με τα 7 κλαδιά και τα 7 τα φύλλα. Και πέρασε και ένας τρίτος μήνας. Και είχε έρθει χειμώνας και το κορίτσι κρύωνε. Πλέον είχε φτάσει να ζητιανεύει ένα ξεροκόμματο για να μπορεί να φάει. Να παρακαλέει τους ανθρώπους όταν βρέθηκε. Να την αφήνει να κοιμηθεί μέσα στο στάδιο. Και βρέθηκε στο τέλος του τρίτου μήνα μέσα σε ένα δάσο σκοτεινό. Σαν έπεσε εντελώς ο ήλιος. Σαν ήρθε εκείνο το σκοτάδι, το πηχτό που είχε τα δάση. Είδε στο βάθος ένα μικρό φως. Και ξέρετε τι λένε, όπου έχει φως, θα υπάρχει και ένας άνθρωπος. Σαν έφτασε εκεί ήταν ένα σπίτι. Χτύπησε η Μαριό την πόρτα και μια γριά καμπουριασμένη άνοιξε. Ρε κόρη μου, τι κάνεις μωρέ μέσα στα κρύα έξω μες στο δάσο. Μπες μέσα να ζεσταθείς λίγο στο τζάκι στην πόρτα. Η Μαριό μπήκε μέσα στο σπίτι της γριάς και αυτό το σπίτι ήταν περίεργο πολύ. Γιατί το μισό από εδώ και κάτω ας πούμε σπίτι κανονικό. Τραπέζια, καρέκλες στο τζάκι, μα το άλλο μισό από εδώ και χάρο. Σωστό χειροστάσιο. Και ένα χοντρό γουρούνι δεμένο στη γωνιά με αλυσίδα και θα την είδε τη Μαριό, όρμησε κατά πάνω. Η Μαριό παραξενεύτηκε πολύ, πήγε να ρωτήσει, μα θυμήθηκε την ορμήνια τη μάνα τη και δεν είπε τίποτα. Καθίσανε η γριά τη Μαριό στο τραπέζι, αρχίσαν να τα λένε. Κάποια στιγμή τη κάνει η γριά, πεινά Μαριό, πεινά πια. Τύπησε τότε αυτή τα χέρια τη. Άνοιξε μια πόρτα και μπήκε ένα κορίτσι αδύναμο. Σαν σακίνι με κόκαλα. Πες μου, μάνα. Γρήγορα, μωρέ, άχρηστη κόρη. Γρήγορα πήγαινε και φτιάξε κάτι να φάει το κορίτσι εδώ πέρα που κρυώνει. Ναι, μάνα. Έφυγε το κορίτσι, πήγε και έπιασε ένα καζάνι, το γέμισε νερό. Αλλά ήταν αδύναμο. Και ήταν κι άλλα που περιμένει. Είπε σε κάτω το καζάνι, χτύπηκαν τα νερά, θύμωσε η μάνα του. Άρπαξε την κουτάλα, την ξύλινη και την έφερε με δύναμη στην πλάτη. Αχ, βρε Μάριο. Τι έχω κάνει και με καταδάθηκε ο Θεό και μου δώσε αυτή την άχρηστη για κόρη. Εσένα, ξέρω εσύ θα είσαι άχρηστη κόρη, εντάξει, το έχουμε αυτό. Τη ζητάω, βρε Μάριο. Έναν άνθρωπο ζητάω εδώ μέσα. Να κρατάει τη φωτιά στο τζάκι αναμένει. Να ταΐζει το γουρούνι. Να φτιάχνει ένα φαΐ, να καθόμαστε να τρώμε, να στρώνει το τραπέζι. Θες, Μαριό, να καθίσεις να τα κάνεις εσύ αυτά. Τρεις μήνες περπατούσε ο Μαριό στους δρόμους. Αποφάσισε να κάτσει εκεί στις γριάς, όσο καθίσει. Κι έτσι για πρώτη φορά μετά από καιρό κοιμήθηκε η Μαριό στο κρεβάτι. Είχε μαξιλάρι αντί για άχυρα η χώμα κάτω από το κεφάλι της. Και έκανε έναν ύπνο γλυκό. Σαν βγήκε το πρωί ο ήλιος. Μπήκαν οι ακτίνες από το παράθυρο και παίξαν στα μάτια της και τη ξυπνήσανε. Σηκώθηκε το κορίτσι και τόθηκε. Και είδα ακριβώς απέναντι στον τοίχο.
Μια σκιά ενός δέντρου που φαινόταν να έχει μονάχα 7 κλαδιά. Κοίταξα το παραθύρι και το δέντρο που ξανά ήταν εκεί, ακριβώς πίσω από το σπίτι της Γριάς. Ένα δέντρο ξέρω, με 7 κλαδιά μονάχα και σε κάθε κλάδι και από ένα φύλλο. Στο τζάκι να υπάρχει ζεστασιά στο σπίτι και έφτιαχνε το φαΐ και έφτιαχνε το τραπέζι για να φάνε. Οι μέρες γίνανε εβδομάδες, οι εβδομάδες γίνανε μήνες και πέρασε ένα σολάκελο χρόνο. Είχε ξανάρθει ο χειμώνας και ένα πρωί πήρε η γριά την κόρη της να κατεβούνε κάτω στην πολιτεία να φέρουν μερικές προμήθειες. Η Μαριό έβαλε το φαΐ στο γουρούνι, το χάιδεψε και του είπε: «Αχ, γουρουνάκι, τελευταία μέρα που σε καεί. Ήρθε η ώρα σου και αύριο θα σε σφάξουν». Και τότε το κουρούνι γύρισε και της μίλησε με ανθρώπινη λαλιά. «Άιδε μωρέ Μαριό, ένα χρόνο εδώ μέσα, μια φορά δεν μου απέφυγε στο λόγο να μπορώ κι εγώ να σου μιλήσω». Και η Μαριό τρόμαξε και ήταν πίσω. «Εγώ Μαριό, δεν είμαι γουρούνι, μα είμαι άνθρωπος. Είμαι Αρχοντόπουλο και με λένε Γιάννη. Ένα βράδυ που κάθομαι στα χοντικό μου και κοιμόμουν, είδα όνειρο μεγάλο. Είδα ένα γέρο σοφό που μου έλεγε: Γιάννη, τι κάνεις εδώ? Δεν είναι εδώ η τύχη σου.
Η τύχη σου είναι μακριά, είναι σε ένα λόφι. Είναι ένα δέντρο ξερό γυμνό που έχει μονάχα 7 κλαδιά. Και πάνω σε κάθε κλαρί υπάρχει και από ένα φύλλο. Κίνα πας Γιάννη, κίνα μπεις η τύχη σου. Παράτησα τα αρχοντικό πολύ με αγαπάγανε και για μήνες γύρναγα από εδώ και από εκεί, ψάχνοντας αυτό το δέντρο. Και σαν το βρήκα πίσω από το σπίτι της γριάς, της είπα γριά, αυτά τα φύλλα είναι η τύχη δική μου και θέλω να τα πάρω. Μ' αυτή η γριά Μαριό, είναι μάγισσα. Και εμένα με έκανε γουρούνι εδώ πέρα. Και αύριο εμένα θα με σφάξουν. Και ο Στάτης θα πάρει τη θέση μου εδώ σαν γουρούνι. Γρήγορα Μαριό, κόψε τα φύλλα τα μαγικά, κάνε μ' άνθρωπο ξανά να φύγουμε και να γλιτώσουμε. Η Μαριό δεν είπε τίποτα. Έκανε όλες τις δουλειές όπως κάθε μέρα. Μας ανεβράδισε. Βγήκε σαν σκιά και ανέβηκε απάνω στο λόφο που ήταν πίσω από το δέντρο, πίσω από το σπίτι της γριάς. Στο δέντρο στάθηκε και ένα-ένα. Έκοψε και τα 7 κλαδιά και τα 7 ταφύλια. Μπήκε μέσα στο σπίτι. Με ένα φύλλο ακούμπησε το γουρούνι. Το φύλλο χάθηκε και το γουρούνι γίνει και ένα ωραίο αρχοντόπουλο. Τι μου είσαι λίγο και τα γένια μας. Γρήγορα Μαριό της είπε. Να φύγουμε που μας πάρει καπάρι η γριά. Κάτσε Γιάννη μου και φύγαμε από αυτή. Πήρε ένα φύλλο ακόμα. Ακούμπησε λέει την καρέκλα, τη σκούπα και το σίδερο που έχουν στην πυροστιά και φτιάχνουν τη φωτιά. Ανοίξαν την πόρτα τα παιδιά και κάτω. Σαν ξημέρωσε η μέρα, η γριά ξαναφωνάζει. Μάριο, πού είσαι και τι κάνεις? Και μίλησε λέει πρώτα η σκούπα. Δω είμαι βρε γριά, δεν με ακούς που προκαλίζω. Έτσι η γριά κοιμήθηκε λίγο ακόμα. Σαν ρώτησε δεύτερη φορά, Μάριο, πού είσαι και τι κάνεις? Μίλησε το σίδερο στην πυροστιά. Δω είμαι βρε γριά, φτιάχνω τη φωτιά στο τζάκι, δεν ακούς? Μαριό που είσαι και τι κάνεις? Δω είμαι η καρέκλα, στρώνω για να φάμε πρωινό. Σαν ξαναρώτησε η γριά και πήρε τις ίδιες απαντήσεις, πετάχτηκε όρθια. Κοίταξε έξω από το παραθύρι της και είδε το δέντρο της γυμνό. Γρήγορα, Μαριά Χριστή κόρη! Γρήγορα, πες μέσα στο δάσος και να μου τους φέρεις πίσω. Ναι, μάνα, είπε το κορίτσι και έφυγε γρήγορα σαν τον άνεμο μέσα στο δάσος. Η Μαριό την άκουσε που ερχόταν. Πήρε ένα φύλλο ακόμα, ακούμπησε τον εαυτό της και τον Γιάννη. Και γίνει και ο Γιάννης λέει μια λιμνούλα και αυτή το παπάκι που ήταν στα νερά του. Ξανέφτασε εκεί πέρα το κορίτσι. Αχ, παπάκι μου, καλό μου παπάκι, μην είδες ένα αγόρι, ένα κορίτσι να τρέχουμε στο δάσος. Όμως ο Γιάννης έδωσε μια και μπήκε μέσα στην αγκαλιά της Μαριός και χάθηκε. Γύρισε πίσω το κορίτσι, αχ, μάνα. Τίποτα δεν ήταν μέσα στο δάσος, μόνο είχα μια λίμνη και μια πάπια. Αχ, ωραία, χρυσή κόρη, αχ. Ένα φτερό από την πάπια να μου είχε φέρει, θα τους είχα εδώ πέρα στο λεπτό. Σε γέλασαν. Γρήγορα πίσω τους και μη γέλασες ξανά. Έφυγε δεύτερη φορά το κορίτσι μέσα στο δάσος. Δεύτερη φορά η Μαριό την άκουσε, χάλασε ένα φύλλο ακόμα. Γίνει και αυτή μια ωραία τρία φιλιά και Γιάννη στο μελισάκι που είναι στα πεταλάκια. Αχ, μελισάκι, μελισάκι, μην είδες ένα κορίτσι, ένα γόρι να τρέχουν στο δάσος. Όμως η Μαριό έφερε, ο Γιάννης έφερε μια βόλτα τη Μαριό και χώθηκε στην αγκαλιά της. Βρε μάνα, μια τριάντα φιλιά και μια μέλισσα ήταν μονάχα. Αχ, βρε άχρηστη κόρη, τρίτη και τελευταία φορά φύγε εξω πίσω. Χάλασε ένα φύλλο ακόμα η Μαριό και εκείνη και ο Γιάννης η μιλιά και εκείνη το χρυσόμηλο. Αχ, μήλο μου γλυκό μου μιλαρά, και ένα γόρι και ένα κόριτσι μητάδες να τρέχουν μες στα δάση. Μιλάνε όμως μωρέ τα μήλα. Ούτε στα παραμύθια. Γύρισε πίσω στη μάνα της, στη μάνα της στην έδρα. Και αυτή γριά και μάγισσα και σε παραμύθια. Έμαθε κάτι που κι εγώ το ξέρω και εσείς το ξέρετε και αυτή δεν το ξέρετε, τώρα το μάθω. Αν κάτι θέλει λέει, να γίνεται σωστά, το κάνεις μόνος. Εκείνη και εσύ είναι φανταριασμένο και μπήκε μέσα στο δάσος. Λίγο ήθελε να πλησιάσει τα παιδιά και αυτά φτάσαν στο σταυροδρόμι. Γιάννη μου και Μαριό, να χωριστούμε, δύο φύλλα μείνανε. Θα πάρεις ένα εσύ, θα πάρω ένα εγώ. Όποιο φτάσει ξέρω πίσω η γριά τελευταία στιγμή μου, ρε, τον αρπάξει, να αφήσει το φύλλο να το πατήσει και να πετρώσει η γριά στη θέση της. Εντάξει, Μαριό μου, είπε αυτός. Φιλήθηκαν τα παιδιά και χωριστήκαν και όπως έφευγε ο Γιάννης, του είπε: Και πρόσεχε, Γιάννη, εκεί που θα πας, μη σε φιλήσει καμιά και με ξεχάσει. Και την αυγή εδώ, την αυγή εδώ, φώναξε ο Γιάννης. Και η γριά χύθηκε εξω πίσω τους. Thank you.
σφύρεξε πίσω το μαλλιό. Λίγο ήθελε να την αρπάξει. Τα νύχια της χαϊδεύαν τα μαλλιά της. Η φαγωμένη ανάσα της κρύωνε το σβέρκο της και της σήκωνε τις τρίχες όρθιες. Σε τελευταία στιγμή η μαντιό άφησε το φύλλο κάτω. Η γριά δεν πρόλαβε να σταματήσει, το πάτησε και πέτρωσε στη θέση της. Η μαντιό γύρισε στο σταυροδρόμι και περίμενε το Γιάννη. Ήρθε το επόμενο πρωί και Γιάννης δεν εφάνει. Περάσαν δύο μέρες, τρεις και Γιάννης δεν εφάνει. Μια ολόκληρη εβδομάδα περίμενε η μαντιό εκεί στο σταυροδρόμι και Γιάννης δεν εφάνει. Ο Γιάννης λέει τα αυτοντικό που ήταν εκεί κοντά. Πήγε να δει τον πατέρα του ξανά, και όπως πήγαινε ο σπύλος του που τον είχε χαμένο τόσο καιρό, τον μύρισε και όρμησε κοντά του και του έβλεψε τη γάβα. Και από αυτό το φιλί ο Γιάννης τα ξέχασε όλα. Η μαριά γύρισε πίσω στη μάνα της, στο καλύτερο της, μα το βρήκε το καλύτερο μαθημένο. Η μάνα της είχε πεθάνει. Την έκλαψε, και από τότε το κορίτσι γυρνάει αριστερά και δεξιά και ζητιανεύει για ένα ξεροκόμμα. Παρακαλέ τους ανθρώπους όταν βρέθει να την αφήσουν να μπει να κοιμηθεί στους στάβλους με τα ζώα. Έτσι μια μέρα λέει η Μαρδιό βρέθηκε σε μια πολιτεία μεγάλη. Ο ένας γέρος τη λυπήθηκε και την έβαλε στο σπιτικό του. Της έδωσε να φάει και της είπε και να κουτσομπολιά της πολιτείας. Της είπε για ένα σπιτικό εκεί στην άκρια της πόλης, όλοι εκεί μέσα κλαίνε. Η Μαρδιό λέει εκείνο το πρωί σηκώθηκε. Πήγε σε αυτό το σπίτι και χτύπησε την πόρτα. Είπε το κορίτσι που στεκόταν απέναντι από τα αγόρι, που είχε το κουβάν μέσα στα πόδια του και το χέρι γροθιά. Γιάννη μου, εγώ είμαι η Μαρδιό σου. Και άνοιξε το χέρι σου και θα το καταλάβεις. Και το παιδί άνοιξε το χέρι για πρώτη φορά μετά από καιρό. Και μέσα ήταν το τελευταίο φύλλο. Το τελευταίο φύλλο χάθηκε και σε αυτό το σπίτι δεν κλάφανε ξανά ποτέ.